Νοέμβριος είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον σακχαρώδη διαβήτη, Παγκόσμια Μέρα Διαβήτη. Στις 14 Νοεμβρίου έρχεται να μας υπενθυμίσει την σημασία που έχει ο διαβήτης για όλο τον κόσμο. Ο διαβήτης αφορά όλους και αφορά στην Ελλάδα περίπου 1 εκατομμύριο συνανθρώπους μας. Φέτος για την Παγκόσμια Μέρα Διαβήτη, η Ελωδή διοργανώνει 2 δράσεις, αρχικά ένα webinar, διαδικτυακό σεμινάριο αφιερωμένο στο θέμα της Παγκόσμιας Μέρας Διαβήτη, που είναι η σημασία της εξειδίκευσης των νοσηλευτών στο διαβήτη, το οποίο θα πλαισιώσουν η κυρία Ευγενία Βλάχου, η κυρία Σμαραγδί Μπουλαζέρη και η κυρία Βασιλική Λούβαρη και οι τρεις εξειδικευμένες νοσηλεύτριες στο σακχαρώδη διαβήτη. Ενώ για φέτος, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Ελληνική Ομοσπονδία Διαβήτη, πρωτοστατεί στην μεγαλύτερη εκστρατεία συμβολικών φωταγωγήσεων, κτηρίων, μνημείων και σημείων δημοσίου ενδιαφέροντος, καθώς σε συνεργασία με περισσότερους από 15 Δήμους και την ευγενική υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, φωταγωγούμε πάνω από 20 σημεία, δημόσια κτίρια, πλατείες, γέφυρες και μνημεία, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την Κρήτη, από την Χίο μέχρι και την Κέρκυρα. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Διαβήτη σε συνεργασία με τους Δήμους φωταγωγεί στη Θράκη μνημεία όπως είναι το Ρολόι στην πλατεία της Ξάνθης, το Συντριβάνι της Λευκομοτήνης, το Δημαρχιακό Μέγαρο της Αλεξανδρούπολης. Στις αίρες θα έχουμε τη φωταγώγηση του Δημαρχιακού Μεγάρου και του Κουλά της Ακρόπολης Οσερών. Φωταγωγίζονται δημαρχιακά μέγαρα στη Φλόρινα, στο Χαϊδάρι, στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στην Κέρκυρα, που θα έχουμε τη φωταγώγηση του ιστορικού παλαιού δημαρχείου Σαν Τζιακόμο. Φωταγωγείται το συντριβάνι της πλατείας Ομονίας, όπως και το πέτρινο ρολόι στο Πασαλιμάνι του Πειραιά. Φωταγωγήσεις θα έχουμε και στο νησί της Κρήτης, στα Χανιά το Δημοτικό Θέατρο, στο Ηράκλειο το Δημαρχείο και το κτίριο που στεγάζει την περιφέρεια, το Δημαρχείο της Ήρου, το λιμάνι της Χίου. Και για πρώτη φορά φέτος, μάλλον για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, το μήνυμα του Διαβήτη στηρίζει και πάλι η Βουλή των Ελλήνων, η οποία αποδέχτηκε αίτημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Διαβήτη και θα μας τιμήσει προβάλλοντας το Σάββατο το βράδυ στην αριστερή πλευρά της πρόσωψής της το παγκόσμιο σύμβολο του Διαβήτη, τον μπλε κύκλο, ο οποίος συμβολίζει τη ζωή και την ενότητα για τον Διαβήτη. Για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μετά από αίτημα που του απευθύναμε, δεν κατέστη εφικτό να στηρίξει φέτος την δράση που οργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Διαβήτη, όλα τα φώτα στον Διαβήτη. Ωστόσο, ευελπιστούμε του χρόνου να επανέλθουμε δρυμύτεροι και να έχουμε και μια μεγάλη δράση παταγώγησης και στην πόλη μας.